Πάμε να συναντήσουμε την υπουργό. Την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Θα συναντήσουμε τους Αγίους Θεοδόρους. Λοιπόν, καινούργιες μονάδες, καινούργια ξενοδοχεία με πολύ στην αρχή του καλοκαιριού. Κάτι συμβολίζει αυτό. Καλημέρα σας, κυρία Ζαχαράκη. Γεια σας, κυρία Ζαχαράκη. Καλημέρα, καλημέρα από τους Αγίους Θεοδόρους. Ένα νέο ξενοδοχείο εδώ στην αρχή, η οποία πραγματικά δίνει ένα στίγμα της δυναμικής που έχει η χώρα μας. Ναι. Όχι μόνο στο κομμάτι των αφήξεων, αλλά και στο κομμάτι των νέων επενδύσεων. Θυμίζω ότι αυτό το καιρό υπάρχουν 5 Ισραηλινές επενδύσεις, ενώ 5 διαφορετικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε όλη την Ελλάδα. Μία εξ αυτών είναι εδώ στους Αγίους Θεοδόρους, μιας μεγάλης εταιρείας, η οποία έχει επενδύσει και στο κέντρο της Αθήνας και στην Ομόνοια. Και είναι και μεγάλη μονάδα εκεί στους Αγίους Θεοδόρους, που επειδή είχε υποβαθμιστεί η περιοχή, πρέπει να τα πούμε όλα αυτά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αναβάθμιση εκεί στην περιοχή και όλοι το ελπίζουν αυτό βεβαίως. Αυτό ακριβώς, και δείχνει και τη μεγάλη δύναμη που έχει ο τουρισμός, η φιλοξενία σε τοπικό επίπεδο. Θυμάστε, Αγίους Θεοδόρους πηγαίναμε όλοι όταν ήμασταν μικροί. Ναι, ναι. Ήταν κλασικός προορισμός. Και επιστρέφουμε εδώ πίσω σε ένα πολύ ποιοτικό τουριστικό προϊόν που ελπίζω πραγματικά να δώσει μια όθηση και κυρία Ζαχαράκη, τι εικόνα σήμερα που ξεκινάει επισήμως το καλοκαίρι, τέλος πάντων, η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει. Αλλά σήμερα που συζητάμε, τι εικόνα έχετε από κρατήσεις, αφίξεις, πώς πάνε τα πράγματα? Είναι πολύ θετική η εικόνα και του πρώτου τριμήνου, έτσι όπως έδωσαν τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, με εκρηκτική αύξηση τόσο ή άλλο στις αφίξεις. Βέβαια, πρέπει να συγκρίνουμε με μια χρονιά που πέρυσι υπήρχε περιορισμός. Όμως, αυτό το οποίο βλέπουμε Απρίλιο και Μάιο είναι μια μεγάλη αύξηση σε αφίξεις, σε πληρότητα στα αεροπλάνα, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσοι έρχονται, είναι άλλο οι προγραμματισμένες πτήσεις και άλλο τελικά πόσοι έρχονται, όπως επίσης και στις προγραμματισμένες αφίξεις για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Επίσης, ένα πολύ θετικό στοιχείο είναι ότι περισσότερες εταιρείες αυξάνουν θέσεις για Ελλάδα και σε περισσότερους προορισμούς. Όπως επίσης και ότι έχουν πτήσεις και μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε πλέον για μια επιθυμητή επέκταση της περιόδου στο βαθμό που μπορούμε να το πετύχουμε. Μάλιστα. Και βέβαια έχουμε και μια νέα καμπάνια, ναι, από τον ΕΟΤ. Πρέπει να πούμε ότι επειδή παίξαμε τον Νότο χθες, αυτό το σποτ το φανταστικό, μπράβο, το βλέπουμε τώρα παράλληλα, μπράβο στους ανθρώπους που το σκέφτηκαν, δεν ξέρω ποια εταιρεία το έχει κάνει. Είναι εφιέστατο και μπράβο. Έτσι. Δηλαδή είναι καταπληκτικό. Κυρία Ζαχαράκη, πρέπει να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα και το Δήμα Ανάση, το οποίο χρηματοδοτεί τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ο ΕΟΤ, ο οποίος πάντα είναι μπροστά στο κομμάτι της καμπάνιας, και βέβαια και η εταιρεία, την αναφέρουμε, η Ogilvy, που έχει κάνει το διαφημιστικό κομμάτι. Πολύ ωραία, και βέβαια όλοι εμείς. Πολύ ωραία διαφήμιση. Είναι πολύ ωραία διαφήμιση, γιατί ουσιαστικά να δει το προσωπικό στοιχείο. Και γεια αυτό σας, καλά, κυρία Ζαχαράκη. Και το προσωπικό. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ αισιόδοξα. Ξεκινήσαμε το μήνα αισιόδοξα. Ναι, για να δούμε πώς θα πάει.